Καλησπέρα μάγκες, τι κάνετε, Τζέμι Φερπ εδώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους, ελπίζω να περνάτε τέλεια αυτές τις γιορτές. Εγώ προσωπικά περνάω πάρα πολύ cool. Το Άγιος Βασίλης μάγκες ήρθε νωρίτερα. Έβαλα εδώ το σκουφί μου. Θα σας βάλει και τα φωτάκια. Το βρήκα. Λοιπόν, έχω κάνει όπως βλέπετε εδώ μια τέλεια ατμόσφαιρα. Γιατί σήμερα μάγκες θα σας δείξω τον χορηγό αυτού του βίντεο, ο οποίος είναι η ViewSonic. Η ViewSonic μας έστειλε αυτή τερματισμένη 144Hz οθόνη με 1 millisecond απόκριση. Ομολογώ πως την έχω ένα μήνα και είναι μάγκες απίστευτη. Γενικά βλέπω μεγάλη διαφορά από την παλιά 60Hz που την έχω βάλει δίπλα για να μας ζεσταίνει. Την έβαλα τζάκι. Είναι αστείο. Παίρνει DisplayPort αλλά και HDMI. Ειδικά αυτή τη στιγμή εγώ που έχω το HDMI version, ποιο έχω. Για να έχει 144Hz πρέπει να είναι 2, Έχω νέο version HDMI τέλος πάντων και με αποτέλεσμα να δέχεται 144Hz. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι πάνελ είναι. Είναι 27 inches, δηλαδή από τις 20 πήγα στις 27 inches. Και ομολογώ πως είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο καλό της υπόθεσης. Ο Άγιος Βασίλης μάγκες ήρθε νωρίς. Γιατί μάγκες, ένας τυχερός νικητής από όλους εσάς θα μπορέσει να κερδίσει μία 144Hz οθόνη από τη ViewSonic. Για να μπείτε και εσείς στον διαγωνισμό, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να κάνετε follow το προφίλ της ViewSonic, να κάνετε follow εμένα στο Instagram, like στη φωτογραφία που έχω ανεβάσει στο προφίλ μου και να κάνετε σχόλιο κάτω δύο φίλους σας για να τσεκάρουν και αυτοί το διαγωνισμό. Μπείτε όλοι τώρα στο διαγωνισμό και θα έχετε μία ευκαιρία κάποιος τυχερός από εσάς να κερδίσει μια τερματισμένη ViewSonic 144Hz οθόνη. Δεν πιστεύω να σας χαλάει το δώρο που θα σας κάνω φέτος. Είδατε, δεν σας άφησα. Μπροστά. Λοιπόν, έκανα ένα story στο Instagram και σας ρώτησα πώς μπορείς να γίνεις καλύτερο στο Fortnite ή και γενικά στο gaming. Και να πω την αλήθεια, ήταν μερικές από τις απαντήσεις σας και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, μερικές ήταν πολύ περίεργες. Οπότε σήμερα θα διαβάσουμε τις πιο ωραίες, περίεργες αλλά και καλές απαντήσεις που μου έχετε πει. Η ερώτησή μου ήταν πώς μπορείς να γίνεις καλύτερο στο Fortnite ή και γενικά στο gaming. Πιστεύω ήταν αρκετά εύκολο. Ο Γιάννης, ο φίλος μας, λέει κλέβοντας το account κάποιου καλού player. Δεν νομίζω. Όχι, παιδιά, μην το κάνετε. Μην το δοκιμάσεις. Όχι. Ένας λέει για το Θέμη, μπράβο. Όλες θα σας έχουν πει στο Instagram. Ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος λέει να φας μίλκο, τυρόπιτα, να παίξεις games μέχρι να πάρεις win. Γιατί έτσι θα θες να νικήσεις και θα πας. Και θα τα πας καλύτερα. 200 IQ. Υπότος 200 IQ. Μπρο, δεν νομίζω. Κάτι αυτό είναι πολύ δέτικο, ρε φίλε. Το που είπε το παιδί. Είναι πάρα πολύ. Ρίχνεις κάποιο υγρό στο πληκτρολόγιο και στο ποντίκι. Αν θες και στα μαλλιά σου. Δεν ξέρω πού θα βοηθήσει καν αυτό. Δεν νομίζω να βοηθήσει. Νομίζω να βοηθήσει καθόλου. Πρέπει να το κάψεις μέχρι να πεθάνεις. Σαν αυτό εκεί πέρα. Όχι, δεν νομίζω να πρέπει να κάνεις κάτι. Ο φίλος μας ο Δημοσθένης λέει μόνο αν είσαι κάγκουρας στο Jamie Frapp. Αλλά δεν μου είπες πώς να γίνω καλύτερος. Είπε ότι αν μόνο αν είμαι κάγκουρας μπορώ να γίνω καλύτερος. Μόνο αν είσαι κάγκουρας. Εντάξει, okay. Ο Άλεξ λέει μην παίζεις τα games. Με απογοητεύεται. Ο Τζέο έχει μια πολύ σοβαρή απάντηση, μπορώ να πω, ρε. Να παίζεις πολύ και να κάνεις εξάσκηση. Ισχύει. Ήταν πιο σοβαρή. Από όλες τις απαντήσεις, αυτή ήταν εδώ ήταν η πιο σοβαρή. Απλά αφιέρωσε χρόνο στο game και φτιάξε ένα καλό setup για τα games. Επίσης, χρειάζεται να έχεις και καλή ταχύτητα. Σαν αυτό εδώ και μια καλή οθόνη από τη ViewSonic. Και μια καλή οθόνη από τη ViewSonic η οποία θα σε βοηθήσει να παίζεις τερματισμένα. Η Διονυσία Ρούμπι μας λέει βλέποντας Minecraft. Βλέποντας Minecraft, ok, cool, αλλά δεν νομίζω να σε βοηθήσει να γίνεις καλύτερο στο gaming. Ίσως σε κάνει λίγο πιο δημιουργικό, είναι αλήθεια, αλλά όχι, δεν νομίζω. Με τον Δέτη όλα τα καταφέρνεις. Όχι. Όχι. Απλά παράτα το game και παίξεις κάτι άλλο. Τι εννοείς, ρε μπρο. Παράτα το game, ρε μπρο, και τι θα κάνουμε, ρε μπρο. Σε κόλλα, ρε μπρο, γιατί μας ρίχνεις έτσι, ρε μπρο. Βάλε Sony Anderson να παίζει παράλληλα με το game σου, έτσι θα χάσω. Θα χάσω. Η Κατερίνα λέει να πάρεις μαθήματα του Σατάμου, σωθήκαμε. Σωθήκαμε. Σατάμο, πώς τη λένε, Σατάμο, δεν σε βλέπω καλά. Σατάμο! Βάλε support και create τον Jamie Frapp.
Μην παίζεις Fortnite. Ναι, ισχύει. Καλά τα λέει το παιδί, ρε παιδιά. Βάλτε support the Greater Jennifer. Τι κάθεστε εδώ. Βάφοντας το μαλλί σου μπλε. Βάφοντας το μαλλί μου μπλε. Δεν νομίζω να μου δώσει κάποιο boost στο παιχνίδι μου. Ίσως να με κάνει λίγο γελίο. Αλλά οκ. Okay, δεν νομίζω να βοηθήσει καθόλου. Αλλά καλή ιδέα. Σου ευχαριστώ πολύ για το tip. Υδρολιάζοντας. Μάλλον θες να πεις υδροκολιάζοντας. Αλλά ναι, βοηθάει και αυτό να το ξέρεις. Μερικές φορές βοηθάει όντως. Άλλαξε gaming καρέκλα. Ναι, παιδιά, άμα πάρετε gaming καρέκλα, σας δίνει συν 10 FPS. Και παίζει και καλύτερα. Ο Κέι Γιαννάρας μας λέει: ο μόνος τρόπος είναι να στείλει μήνυμα στο Κέι Γιαννάρας λέγοντας Άρχοντα, δίδαξέ μας. Και εκείνος θα σου αποκαλύψει μερικά από τα μυστικά του. Τι λες, δε μπρο, τι μυστικά έχεις, τι μας κρύβεις, δε μπρο. Ξεκόλαρε, μπρο. Ξεκόλαρε, μπρο. Να τα κάνεις σε real life. Να κάνω τα video games σε real life. Θα βγούμε GTRP. Κύριε Καβίτη, κύριε Καβίτη. Κύριε Καβίτη! Κύριε αστυνόμε, δεν έκανα. Δεν φταίω σε τίποτα, κύριε αστυνόμε. Πυροβόλα τον! Να παίρνεις όπλο, να χτίζεις και να προσέχεις και να πέφτεις σε μέρος που δεν θα έχει άτομα. Οκ, καλό tip για το early game, αλλά πιστεύω μετά, άμα δεν έχεις κάποιον να ανταγωνιστείς και να είσαι λίγο πιο ζεστός, θα χάσεις. Οπότε, τι μία στο προτείνω, δηλαδή δεν στο προτείνω. Δεν ξέρω, μπρο, δεν έχω ιδέα. Αν παίζεις καθημερινά! Και δεν βγαίνεις γενικά από το σπίτι σου. Ναι, μπρο, νομίζω ότι αν παίζω καθημερινά και δεν βγαίνω από το σπίτι μου, λογικό, αλλά νομίζω αυτό θα έχει επίσης και άλλες απώλειες, όπως το να μην έχω φίλους. Δεν έχω φίλους, αλλά. Όχι, εντάξει, μια χαρά εδώ. Είναι στη βία εδώ, support, gang, 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 gang. Εδώ ο φίλος μου μας λέει: παίρνεις ένα παιχνίδι, κάνεις το σταυρό σου και λες να γίνω καλό στο παιχνίδι. Και έτσι με ένα μαγικό τρόπο γίνεσαι πολύ καλό στο παιχνίδι. Το πολύ καλό στο γράφεις λάθος. Αλλά για μένα είσαι πάρα πολύ άχρηστος, κάνεις το σταυρό σου, μπρο, δεν σου ζωή τίποτα άλλο. Θα πρέπει να πας σε μια οικοδομή και να μάθεις να χτίζεις, να προσπαθείς να βάλεις τούβλα σε ένα τοίχο με πληκτρολόγιο και με ποντίκι. Δεν νομίζω να μπορώ να τα βάλω με πληκτρολόγιο και με ποντίκι, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν και αν πάω σε οικοδομή, νομίζω θα περάσουν ότι είμαι τρελός, ξέρω εγώ, και ότι θα πούνε ο Μαν δεν πάει καλά. Ο Μαν τα έχει παίξει. Πιστεύεις να μου πάρει κανείς σοβαρά, Ίνς? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Να με διώξουνε κιόλας. Άντε, θέλουνε να μην. Τρώγοντας KFC σου κάνει τα δάχτυλα να γλιστράνε και έχεις 100% καλύτερη απόδοση σε όλα τα games. Και λερωμένο πληκτρολόγιο. Δεν με ψήνει να λερώσω το πληκτρολόγιο μου. Να απλώνεις πάνω στο Αυτές ήταν οι απαντήσεις σας. Μπορώ να πω ότι ήταν αρκετά περίεργες. Ήταν όντως πάρα πολύ περίεργες. Και ήρθε η ώρα να πάμε στο hot κομμάτι της οθόνης. Και να σας υπενθυμίσω για τον διαγωνισμό. Μην ξεχάσετε επίσης merch στο T-shirt Studio Roads. Πηγαίνετε, τσεκάρετε το. Έχει footer αλλά και μπλουζάκια. Cool τιμές. Πιστεύω θα γουστάρετε. Όσα πάρετε, στείλτε μου στο Instagram να σας κάνω repost. Αν ρωτιέσαι ποιος είναι ο δικός μου τρόπος ο οποίος μπορώ να παίζω καλύτερα games, επειδή okay, δεν βαράω τα πάντα στο Fortnite-άκι μου, αλλά να ξέρετε, σας προτείνω ανεπιφύλακτα να τσεκάρετε μία τέτοια οθόνη σαν τις 144Hz ViewSonic. Σας προτείνω ανεπιφύλακτα μία 144Hz οθόνη. Με έχει βοηθήσει άπειρα, γιατί τη χρησιμοποιώ σχεδόν 1-2 μήνες, δεν είμαι σίγουρος. Προτείνω ανεπιφύλακτα από το brand, είναι αξιόπιστο. Δεν έχω δει ούτε ένα καμένο pixel τίποτα και τη χρησιμοποιώ non-stop. Ανοιχτή, όλη μέρα. Παίζω non-stop games, παίζω RP, κάνω lives. Είναι τεράστια αρχικά που είναι 27 inches. Να ξέρετε ότι έχω κάψει απίστευτες ώρες. Το Fortnite είναι απίστευτο σε αυτή την οθόνη. Παίζω CS, GTAV. Τα frames είναι απίστευτα. Η οπτική εικόνα γενικά από την πλευρά μου ως προς την οθόνη. Έχω δοκιμάσει και άλλες εικόνες. Τη συγκεκριμένη τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Οπότε τσεκάρετε τι κάτω στην περιγραφή. Έχω βάλει ήδη link. Όποιος ενδιαφέρεται να πάρει μια budget οθόνη και να παίζει τα γκέιμάκια του σε τούμπανα FPS. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και στο gameplay. Πιστέψτε με, ψάξτε το κιόλας, βοηθάει αρκετά. Να βλέπετε παραπάνω από 60 FPS. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Όπως καταλάβατε, σήμερα κάναμε κάτι ξεχωριστό. Άμα θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς σε τέτοια βίντεο, μην ξεχάσετε να με κάνετε follow στο Instagram. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ινς για όλο αυτό το βίντεο που είναι χάρη σε αυτόν. Κάντε τον follow τώρα.
Πόλο κάτω. Εδώ είναι ο Ινς. Πίσω από τα φώτα είμαστε εδώ. Πίσω από τα φώτα εδώ. Μην ξεχνάτε, τρέχει ακραίος διαγωνισμός για αυτά Χριστούγεννα. Μια 144Hz οθόνη από τη ViewSonic. Μην το ξεχνάτε, μάγκες, είναι το δώρο μου για εσάς. Ο Άγιος Βασίλης ήρθε νωρίς φέτος. Επειδή με σαπορτάρετε πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αν μας άρεσε, εννοείται κάντε ένα like, subscribe στο κανάλι για να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο. Και μην ξεχάσεις να χτυπήσεις το καμπανάκι, σε βλέπω. Σχόλιο κάτω, ό,τι γουστάρετε. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε, μάγκες.